Στα 9 λεπτά μετά τις 9 στο στούντιο του 984 η υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κατερίνα Τσοκαλά. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Η μάχη δεν έχει δοθεί ακόμα. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μέχρι ότου ο λαός να δώσει την τελική ετοιμιγωρία. Με λύπη μου σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας βγήκαν ακόμα και οι ανακατατάξεις για την μελλοντική καθόπως όπως υπαγορεύει η συγκεκριμένη εφημερίδα στο αναγνωστικό της κοινό. Οι τελικές ανακατατάξεις για τα υπουργεία της μελλοντικής κυβέρνησης και με λύπη διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει, όχι απλά δεν τηρούνται τα προσχήματα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ίχνος πια ελευθερίας του τύπου όλα καθυπαγόρευση του Μαξίμου. Δεν το χωράει πλέον ο νους μου, δηλαδή η 107η θέση μας είναι και πολύ τελικά. Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές είναι δυνατόν να βγαίνουν τέτοια πρωτοσέλιδα? Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πού δίνεται η μάχη αυτή την τελευταία εβδομάδα κατά εσάς? Νέος άνθρωπος, σπουδαγμένος άνθρωπος, στο στίβο της εργασίας, νομίζω ότι μπορείτε να αποτυπώσετε την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα και να αποτυπώσετε αυτό που διαβιώνει ο κάθε νέος στη χώρα μας, κυρία Τσουκαλά. Η μάχη για εμένα προσωπικά δίνεται στην αφύπνιση της συνείδησης. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπλακεί σε ένα προεκλογικό αγώνα χωρίς διακριτές ιδεολογικές αναφορές. Πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ ότι πρέπει αριστερά να ανακτήσει την ταυτότητά της. Πρέπει να βγει πάρα πολύ δυναμικά μπροστά με τα κινήματα. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ένα πάρα πολύ γερό ράπισμα με το αποτέλεσμα των εκλογών και πρέπει όλο αυτό το αποτέλεσμα να αποτυπωθεί στη μέλουσα πορεία του και αναφορικά με τις δράσεις του και με το ποια άτομα θα στηρίξει αυτοδιοικητικές και με την παρουσία του γενικά στα κινήματα. Γενικά πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει πολύ πιο έντονη παρουσία στα δρόμενα, γιατί μπορεί να έχουμε έναν αρχηγό όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμένα προσωπικά με καλύπτει 100%. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο έντιμους πολιτικούς και πιο ολοκληρωμένους πολιτικούς ο οποίος έχει παραχθεί μέσα από τα σπλάχνα της αριστεράς των τελευταίων 50 ετών. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το πρόσταγμά του για απλή αναλογική, παρά το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν είχε, ο ελληνικός πολιτικός χώρος δεν είχε την οριμότητα να το αποδεχτεί. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνουν μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση αναφορικά με την ταυτότητα της αριστεράς και το πρόσταγμα της αριστεράς. Θεωρώ ότι το γενικότερο πρόσταγμα είναι η αφύπνιση της συνείδησης, ο επανακαθορισμός της αριστερής ταυτότητας. Αυτό για μένα είναι το πρόσταγμα. Πιστεύετε ότι είμαστε σε θέση τουλάχιστον και αυτό το διάστημα που ακολουθεί ή που απομένει να πω καλύτερα μέχρι τις εκλογές να μάθουμε περισσότερα πράγματα, να αλλάξουμε αυτή την ταυτότητα και αυτό το πρόσταγμα? Θεωρώ ότι σε επίπεδο προσώπων, ναι, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές αναπροσαρμογές και αναφορικά με την εκλογική επιτροπή και αναφορικά με κάποια νέα πρόσωπα όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ δυναμικά μπροστά και το θεωρώ από τις πλέον αξιόλογες προσωπικότητες από το χώρο ειδικά της νεολαίας, οι οποίες έχουν βγει μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι γενικά η μάχη δίνεται μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό και ναι, θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί υπάρχει να... Υπάρχει το περιθώριο. Θεωρώ ότι υπάρχει το περιθώριο. Συνδέεται την πολιτική με τα πρόσωπα και τα πρόσωπα με την πολιτική. Δεν σας αδικώ πάνω σε αυτό. Έχω την άποψη ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο εντάσσεται μέσα σε ένα πολιτικό φορέα να είναι εκτός της πολιτικής του γραμμής, όπως επίσης και η πολιτική γραμμή να μην μεταφέρεται από το πρόσωπο. Δεν έχει σημασία αν θα πας στην κάλπη και θα πεις θα ψηφίσω την Αγγέλα ή την Κατερίνα, αλλά ψηφίζεις την ίδια στιγμή το κόμμα. Άρα λοιπόν
λοιπόν είναι ένας συνδυασμός προσώπου και πολιτικής γραμμής, γιατί περισσότεροι λένε, και γι' αυτό σας το θέτω αυτό, κυρία Τσουκαλά, ότι ξέρετε, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση πήγαμε και ψηφίσαμε πρόσωπα, ενώ τώρα θα ψηφίσουμε πολιτική. Το θεωρώ ότι είναι λιγάκι παραπάνω από άτομο, έτσι όπως το ακούω. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο διαφωνώ. Παραδείγματος χάρη, στάση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις εξορίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια τεράστια μεταστροφή, είναι κατά των θαλάσσιων εξορίξεων. Παρ' όλα αυτά, μένουν να γίνουν πολλά αναφορικά με τις εξορίξεις στην Ξηρά. Εγώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν συμφωνώ με αυτή τη στάση. Από εκεί πέρα όμως, αντιλαμβάνομαι στον υπερθετικό βαθμό την ιστορική σημασία αυτή, σε την παρούσα φάση, την ιστορική συγκυρία να συμμετέχω και να στηρίξω ένα κόμμα με τον οποίο μπορεί να μην συμφωνώ 100%. Αντιλαμβάνομαι όμως τον αυταρχισμό, ο οποίος, το ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο σιγά σιγά εδραιώνεται στη χώρα μου, και θεωρώ υποχρέωσή μου ως δημοκρατικός και ως προοδευτικός πολίτης να στηρίξω τη μόνη αξιόπιστη προοδευτική πρόταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μου. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ελπίδα. Δεν έχω άλλη ελπίδα αυτή τη στιγμή. Παραμερίζω λοιπόν τις όποιες διαφορές μου. Είναι γνωστές, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι εγώ προέρχομαι από τα κινήματα. Παραμερίζω τις όποιες διαφορές μου και στηρίζω φύση και θέση ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζω φύση και θέση τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα στηρίξω κανένα μικρό κόμμα το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί, ναι μεν, κάποιες κινηματικές δράσεις. Στηρίζω, αυτή τη στιγμή εγώ στηρίζω τον προοδευτισμό, το μέλλον του προοδευτισμού στη χώρα μου. Και αυτό το θεωρώ ύψιστη σημασία στην παρούσα συγκυρία. Άρα θέλετε να πείτε ότι για άλλη μια φορά μέσα σε αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδο, γιατί 25η Ιουνίου ίσως θα πρέπει να το ξαναπούμε, πολλοί τον μπερδεύουν ως προέκταση της 21ης του Μάη. Δεν είναι η προέκταση, είναι μια άλλη εκλογική αναμέτρηση, που η παρουσία του κάθε ενός από εμάς είναι απαραίτητη στην κάλπη. Έχουμε άλλες εκλογές, δεν είναι οι ίδιες οι εκλογές και η προέκτωση της 21ης του Μάη. Είναι ακόμα πιο εξέχουσας ιστορικής σημασίας, κατά τη γνώμη μου, γιατί είδαμε τα αποτελέσματα του μηντιακού ολοκληρωτισμού, είδαμε τα αποτελέσματα πάρα πολλών έτσι, επιλογών, είδαμε την αποθράσινση της κυβέρνησης, είδαμε την Ντόρα Μπακογιάννη να επισκέπτεται τη Ροδόπη και να απειλεί τους κατοίκους, είδαμε τις δηλώσεις του Πνευματικού αναφορικά με τη διαλογή καρκινοπαθών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τώρα που τελειώνουν τα ΠΑΣ, οι διάφορες κρατικές ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα επανέλθει η ρήτρα αναπροσαρμογής και θα πληρώνουμε πάλι τα μηνιάτικά μας σε λογαριασμούς ρεύματος. Είναι ιστορικές συγκυρίες, αλλά πολύ περισσότερο για μένα είναι και μία αφύπνιση συνείδησης. Δεν είναι δυνατόν στη χώρα μου να αφήνουμε ένα καράβι με 700 και μετανάστες και πρόσφυγες στη θάλασσα ακυβέρνητο, χωρίς να παράσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια. Δεν θα μπω, παρά το γεγονός ότι το BBC χθες ανέφερε ότι όντως ρημουλκήθηκε από το ελληνικό λιμενικό, θα περιμένω ακόμα να διασταυρωθούν αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να ζω σε μια χώρα, κυρία Δουλγεράκη, όπου ένα σκάφος θα μένει κυβέρνητο και εκατοντάδες ζωές θα χάνονται χωρίς να συμβαίνει απολύτως τίποτα, ή να θεωρείται αυτό το πράγμα μέρος μιας κανονικότητας την οποία εγώ θα αποδειχθώ, θα αποδέχομαι από εδώ και στο εξής ως μέρος μιας κανονικότητας. Σε καμία περίπτωση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εγώ θα παραμείνω μια φωνή αντίστασης σε αυτόν τον ολοκληρωτισμό. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, με το μεταναστευτικό ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαμε βιώσει, τουλάχιστον στην πράξη καταγράφαμε, βλέπαμε, νιώθαμε το τι γίνεται. Είναι τόσα πολλά τα ρεπορτάζ που νομίζω ότι αν κάποιος ψάξει καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι ωστόσο μια πολιτική που δείχνει πόσο κοντά είναι τα πόδια για άλλη μια φορά, είτε στο θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΟΗΕ.
αλλά από την άλλη μου δίνεται την εντύπωση ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα το διαχειριζόταν διαφορετικά. Μην ξεχνάτε τι γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ από κάποιους υπουργούς, εν πάση περιπτώσει για το μεταναστευτικό, και το τι προβλήματα υπήρχαν. Όπως επίσης μου δίνεται την αίσθηση ότι, ξέρετε, μετά τις 25 του μήνα και πάμε πηγαίνοντας την 26η, εφόσον έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι θα ισχύσουν άλλα σταθμά και άλλα δεδομένα. Οι επιταγές είναι επιταγές, ωστόσο, που πρέπει να πληρώσουμε. Οι δυσκολίες θα είναι δυσκολίες. Δηλαδή, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα έχω ακριβό ρεύμα. Εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσει η ακρίβεια. Δηλαδή, όταν το φτάνουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα. Άλλο τι θέλω πολιτικά ενδεχόμενα μέσα στο μυαλό μου και άλλο η καθημερινότητά μου. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές πια. Σαφέστατα. Αυτό ακούω από τον κόσμο απ' έξω. Ποια είναι η επόμενη μέρα που αλλάζει? Φυσικά. Μην μου απαντήσετε εμένα, γιατί εγώ έχω αποκρυσταλλωμένη την άποψή μου, την ψήφο μου ή οτιδήποτε άλλο. Και σε αυτούς αυτό οι οποίοι. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω σε δομές δημόσιες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Θέλουμε να αποκτήσουμε πάλι το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ. Δεν είναι δυνατό η τιμή του ρεύματος να είναι ανεξέλεγκτη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο πνευματικός είπε ότι θέλει, ας πούμε, συμβάσεις δημόσιες. Θέλει, αλλά είπε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι με ντροπή είπε, γιατί ήταν ντροπή αυτό που είπε, ούτως ή άλλως. Αποσαθρώνονται όλα όσα έχουμε χτίσει εδώ και δεκαετίες με αγώνες. Λοιπόν, αποσαθρώνονται όλες οι δημόσιες δομές, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες ασφάλειας, κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα υφίσταται μια φτωχοποίηση. Αυτό δεν παραμένει πλέον εν κρυπτό. Οι μισθοί μας μειώνονται, έχουμε υποστεί συρρήγνωση, ξέρετε, με όλους αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώσαμε. Διάβαζα ένα άρθρο ότι η Ελλάδα υπέστην ακριβώς την ίδια συρρήγνωση μισθών, την οποία υπέστην και επιμνημονίων. Περάσαμε λοιπόν μία περίοδο μεταμνημονιακή, παρά το γεγονός ότι φυσικά αυτό αποσιωπήθηκε από τα μέσα. Λοιπόν, το να λες λοιπόν ότι εγώ θέλω να επανακτήσω τον έλεγχο της ΔΕΗ δεν είναι κάτι κακό, είναι το μόνο λογικό, είναι η μόνη λογική λύση. Το να λες ότι θέλεις να επιβάλλεις ειδικό, να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι η μόνη λύση στον πληθωρισμό και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν οι Κύπροι να αγοράζουν από εμάς, από τα ελληνικά δηληστήρια, να πουλάνε 1,50 το πετρέλαιο και εμείς να το πουλάμε 2 ευρώ. Δηλαδή, αυτές είναι γνώσεις, ας πούμε, πρωτοετούς φοιτητή οικονομικής. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αναγκαλιστεί, είναι ένα με τα καρτέλ και δεν κάνει απολύτως τίποτα για να μειώσει όλο αυτό το φορτίο ενάντια στους πολίτες. Τώρα, το ποια θα ήταν η αλλαγή ανάμεσα σε η διαφορά σε μια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το βλέπω στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντα φιλολογικές πολιτικές. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ το μέρος των καρτέλ. Δεν ξέρω γιατί σε μένα είναι τόσο εύλογο, ενώ σε κάποιο συμπολίτη μου ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι τέτοιο. Η πρώτη φορά αριστερά δεν έφερε εκείνο το οποίο πίστευε ο κόσμος ότι θα ήθελε να φέρει, αυτή την φιλολαϊκή πολιτική. Και φυσικά δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε όλοι, και το λέω και εγώ. Και φυσικά ούτε και εγώ ήμουν ικανοποιημένη από την πρώτη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους μεταμνημονιακούς περιορισμούς. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε και 39 δις αποθεματικά. Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά δεδομένων των αντικσοοτήτων τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και σε τις άλλες, κυρία Δουλγεράκη, μην ξεχνάμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια μπήκαν και έντιμοι άνθρωποι στην πολιτική. Σταμάτησε αυτό το φαγοπότι. Λοιπόν, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Για πρώτη φορά, ναι, η πρώτη φορά αριστερά ενδεχομένως δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε, αλλά δεν έγινε διασπάτηση δημοσίου χρήματος. Για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ξαναμπήκαν πάλι έντιμοι άνθρωποι στην πολιτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, κυρία Δουλγεράκη, που συμμετέχω σε ένα κόμμα στο οποίο
Δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια διασπάθησης δημοσίου χρήματος για τον οποιοδήποτε σύντροφό μου. Επόμενη μέρα λέτε λοιπόν που θα φέρει, εφόσον εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα τινά και άλλα δεδομένα για τον καθένα από εμάς. Με το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον εκλεγεί, να συνεργάζεται με άλλα κόμματα, διότι ναι, μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει ότι, ξέρετε, τελικά δεν ήταν έτοιμη η πολιτική με όμικρον γιώτα ή το πολιτικό σύστημα για αυτό το οποίο μιλούσαμε απλή αναλογική, αλλά η επόμενη μέρα δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να φέρει συνεργασίες που ενδεχόμενοι είδαμε στο παρελθόν με στελέχη και άλλων κομμάτων, με να πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα, κάτι το οποίο χρεώθηκε στην πορεία σαφέστατα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή του την απόφαση. Καμία πέτρα δεν πέφτει κάτω χωρίς να έχει το δικό της το χτύπο ούτως ή άλλως. Η επόμενη λοιπόν μέρα τι, γιατί στην αρχή είπατε ότι ναι, αλήθεια είναι αυτό που είπατε, κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων από σήμερα λένε ποιοι υπουργοί θα πάρουν ποια υπουργεία, πώς θα γίνει, τέλος πάντων ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά λέτε, μα ακόμα δεν έχουν γίνει οι εκλογές, περιμένετε λίγο, κρατήστε τα προσχήματα, όποιο και είναι το αποτέλεσμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αλλά κρατήστε το. Η επόμενη μέρα λοιπόν για εσάς τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, η τράπουλα ξαναμοιράζεται, η πίτα ξανακόβεται. Θα συνεχίσετε ωστόσο σε αυτή την πολιτική, δηλαδή εφόσον εκλεγείτε, της απλής αναλογικής που δεν είχε μέχρι σήμερα πάτημα ή που δεν θέλανε τα άλλα κόμματα, θα συνεχίσετε αυτόνομα, είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε τώρα με τα μπόνους των εδρών, τα μπόνους των εξτρά εδρών, νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα, όπως σας είπα, είναι ότι και η τράπουλα ξαναμοιράζεται και η πίτα ξανακόβεται και ξαναμπαίνουν, εμφανίζονται και στη Βουλή και νέα κόμματα. Παραδείγματος χάρη, πράσινο ΜΟΒ. Έτσι, ένα μικρό προοδευτικό κόμμα. Δεν σας λέω ότι έχει τη δυναμική να μπει στη Βουλή, όμως βλέποντας άλλα κόμματα, όπως παραδείγματος χάρη η Πλεύση Ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου, ένα συνοθήλεμα από ακροδεξιά μέχρι αριστερά, το οποίο το ίδιο δεν γνωρίζει τι είναι. Βλέπουμε τη Νίκη, έτσι, ένα μεσιανικό, ας πούμε, μόρφωμα, το οποίο εγώ προσωπικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα στη χώρα μου, έτσι, κατά των εμβλώσεων, υπερσυντηρητικό. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή είναι πολύ πιθανόν αυτά τα μεσιανικά και τα περίεργα συνοθηλέματα ακροδεξιάς με πατριωτική αριστερά και δεν ξέρω και εγώ τι, ότι τέλος πάντων εκπροσωπεί Κωνσταντοπούλου, είναι πάρα πολύ πιθανό να εκπροσωπηθούν στη Βουλή, θεωρώ θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ιστορική ευθύνη που όταν λέω ο καθένας εννοώ τα πολιτικά κόμματα, την ιστορική ευθύνη που τους αναλογεί. Εγώ παραδείγματος χάρη θεωρώ πάρα πολύ πιθανή τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης. Πάρα πολύ πιθανή. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνά μια δεξιά με μια light ακροδεξιά? Τι γίνεται? Δεν κλείνεται το παράθυρο λοιπόν των συνεργασιών, αλλά κυρίως με μικρά και νέα κόμματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Για μένα θα ήταν το πλέον, ας πούμε, αποδεκτό σενάριο. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Είναι Δευτέρα και έχει ο μήνας 19. Εγώ στις 26 του μήνα, που είναι Δευτέρα, θα σας χτυπήσω το τηλέφωνο στο πλαίσιο της εκπομπής και θα σας πω, θέλω σήμερα τη δική σας την άποψη, το δικό σας το σχόλιο για όλα αυτά που σήμερα κουβεντιάζομαι. Και αλήθεια θα το κάνω, το σημειώνω στην ατζέντα μου. Δευτέρα, θα το έχετε. Τη Δευτέρα στις 26 του μήνα. Ένα τελευταίο λόγο, ένα τελευταίο σχόλιο, ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς, το λέω με την έννοια τελευταίο, λόγω του χρόνου ο οποίος ολοκληρώνεται στη συνομιλία μας. Εγώ, κυρία Δουλγεράκη, έλειπα πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα, έλειπα 18 χρόνια και θυμάμαι όταν ήμουν στη βιβλία μου, επειδή οι γονείς μου δούλευαν στην Ολυμπιακή, θυμάμαι τον Κωστή Χατζηδάκη να βγαίνει και να μιλάει για τους προνομιούχους της Ολυμπιακής. Θυμάμαι τον πατέρα μου να παίρνει χάπια για να βγάλει τη βάρδια, τη μάνα μου να κλαίει για να πάει να κάνει τα νυχτερινά της.
Και έλεγα μέσα μου, θυμάμαι δηλαδή όταν ετοιμαζόμουν να φύγω να σπουδάσω, να ανοίξω και εγώ τα φτερά μου, και μου φαινόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο άθλιες καρικατούρες της πολιτικής. Ένας άνθρωπος, όπως ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν έχει εργαστεί ποτέ του. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κρατάνε. Γιατί αυτό που έκανε ήταν ένας ταξικός πόλεμος. Έτσι, ξεπουλήσανε την Ολυμπιακή έτσι για πεντοδίφραγα. 180 εκατομμύρια ευρώ την ξεπούλησαν. 180 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν επί COVID στην Aegean. Έτσι, ως επιχορήγηση, ως κρατική επιχορήγηση. Έτσι, χάσαμε ένα εθνικό κεφάλαιο και εν ρηπή οφθαλμού δώσαμε ακριβώς τα ίδια λεφτά για τα οποία κάναμε ταξικό πόλεμο και απαξιώναμε. Εγώ λοιπόν αυτή την πολιτική, δεν είναι ότι έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν πίστευα ποτέ, δεν περίμενα ποτέ ότι στη χώρα μου όλα αυτά τα άτομα τα οποία κατέστρεψαν τα εθνικά μας κεφάλαια και το εθνικό μας πλούτο θα βρίσκονταν ποτέ στην εξουσία. Και όχι μόνο είναι στην εξουσία, είναι στην εξουσία και με 20% διαφορά από το επόμενο προοδευτικό κόμμα. Εγώ αυτό στη χώρα μου δεν θα το επιτρέψω. Θα μείνω εδώ, θα είμαι φωνή αντίστασης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους ο ελληνικός λαός ψήφισε με τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε. Γνωρίζω πολύ καλά και ποια λέθη έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να αφήσω αυτή τη μονοκρατορία της δεξιάς στη χώρα μου. Όλη αυτή την ασυδοσία δεν πρόκειται να την επιτρέψω. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.